πράξουμε είναι ότι έτσι όπως είμαστε, με τη στελέχωση που έχουμε, δεν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες για όλο το μήνα. Που σημαίνει ότι για πάρα πολλές μέρες ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και αυτό αυξάνει τους κινδύνους για τη ζωή των μικρών. Είχαμε στο παρελθόν και δραματικά φαινόμενα. Δεν λέω ότι έχοντας ένα παιδιατρικό τμήμα θα γίνουμε αθάνατοι ή θα πάψουν οι ασθένειες ή θα πάψουν τα οδυνηρά φαινόμενα. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε με κάποιο τρόπο και να μειώσουμε αυτές τις πιθανότητες. Προβληματίστηκα πάρα πολύ και εγώ και οι συνάδελφοί μας στο σωματείο για το ότι πολλές φορές επιμένουμε και συνεχώς ανακοινούμε ένα θέμα που μοιάζει ίσως να είναι τετριμένο. Δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε κάτι σαν την παροιμία που λέει λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα. Δεν θέλουμε να προκαλούμε κούραση στους συμπολίτες μας. Αλλά πρέπει να ξέρετε και ότι είναι πραγματικά αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι κάτι που μας ευχαριστεί. Δυστυχώς είναι κάτι που μας αναγκάζει να βγαίνουμε μπροστά για να σας υπενθυμίζουμε, γιατί εσείς είστε η δύναμη που θα κρατήσει αυτό το νοσοκομείο, αυτές τις κλινικές και θα τις εμπλουτίσει. Έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία ταλανίζουν την τοπική μας κοινωνία. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν προβλήματα. Το ζητούμενο βεβαίως πάντοτε είναι οι προτινόμενες λύσεις. Η δική μας ευθύνη και υποχρέωση σαν τοπική κοινωνία, σαν σωματεία εργαζομένων, σαν γιατροί, σαν διοίκηση, σαν αρχές της πόλης, είναι να καταρτήσουμε μία συγκροτημένη πρόταση η οποία θα βρει και θα τύχει της υποστήριξης, θέλω να πιστεύω, των βουλευτών της περιοχής μας, οι οποίοι θα πρέπει με τη σειρά τους να πιέσουν την κεντρική εξουσία, ούτως ώστε να υλοποιήσει τα αναγκαία και εύλογα αιτήματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτή την πρόταση. Η προσπάθεια όλων μας είναι, μέσα στο δύσκολο αυτό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε σαν χώρα, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση για τους 35.000 δημότες της Νάουσας. Πιστεύω ότι μέλημα και μέρημνα όλων πρέπει να είναι αυτό. Θεωρώ πως με σωστή προεργασία και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα υπάρξει αυτή η πρόταση η οποία θα υποστηριχθεί από όλους και θα μας επιτρέψει να δούμε ξανά το νοσοκομείο μας με άλλο μάτι. Εγώ θέλω, κλείνοντας, να συγχαρώ τους εργαζομένους στο νοσοκομείο, είτε πρόκειται για διοικητικό, είτε πρόκειται για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλουν προκειμένου να προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Και θέλω να απευθυνθώ σε όλους, λέγοντας ότι αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους εμπιστευτούμε τώρα, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ακόμη περισσότερο. Να περάσουμε σε όλους το μήνυμα ότι το νοσοκομείο μας είναι λειτουργικό, έχει ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται και αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά σε τελική ανάλυση. Άρα λοιπόν, για όσο διάστημα προσπαθούμε να αλλάξουμε τα προβληματικά δεδομένα που υπάρχουν, πρέπει όλοι μας, το οφείλουμε σε εμάς και τα παιδιά μας, να δείξουμε τη μέγιστη εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν να μας προσφέρουν το καλύτερο στον τομέα της υγείας. Εμείς ως Δήμος και σε συνεργασία με τους τοπικούς βουλευτές θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει.